και ήταν καταπιεσμένες. Άρα ο λόγος για τον οποίο χωρίζουμε τώρα είναι δική σας ανεξαρτησία οικονομική. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύεις ότι ο γάμος τελικά είναι μια τελειωμένη υπόθεση? Το θέμα είναι η χημεία τους αν θα τελειώσει. Θα παντρευόσουν από ό,τι αν δεν κάνεις παιδί? Όταν παντρεύτηκα... αν παντρεύω... Τώρα, όχι. Όπως σκέφτεσαι. Όχι. Αν δεν ήταν να κάνεις παιδί, υπάρχει λόγος να παντρευτεί κάποιος? Κανένας. Για μένα, κανένας. Είπες κάτι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Όπα. Πάρα πολύ. Τι, να το πάρω πίσω. Είχε, ναι, έρθει, είχε έρθει ο κύριος Γιώργος Μπόγρης εδώ. Σας να πιω λίγο νερό. Περιμένω. Είχε έρθει... Πες πολύ ξύλο. Είχε έρθει ο Γιώργος Μπόγρης. Το ξέρω, το είπες την τέταρτη φορά, τον είχα δει. Ναι, ναι, τον είχα δει. Το αγαπούσε μια φορά. Ο κύριος, τι λες, ψευτρώνει και δηλώνεις. Το έχω δει σε YouTube. Μπήκα μέσα, δεν το πίστευα. Δεν είδα τον Μπόγρη στον Κωστόπουλο. Με πήρε ο ύπνος. Ναι, το είδα μετά. Α, το είδες μετά. Μα τον κάνετε πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν να βγαίνει το παλικάρι που είσαι μαζί στη τηλεόραση και εσύ να κοιμάσαι? Μα είσαι καλά, εγώ ξυπνάω. Μα έχετε γραμμένο τώρα. 7 παρά 10 παρά 20. Μιλά... Μα δεν είπατε 10,5 ώρα, ήταν 12, δηλαδή και εσύ. Ποιος, τι ώρα κοιμάμαι, ξέρει? Όχι. 9 η ώρα έχω, 9 η ώρα φοράω τις πιτζάμες μου. 10:30 έχω κοιμηθεί. Να δούμε τι έλεγε το παλικάρι, να κάνει κανένα σχόλιο. Άντε να το ξαναδούμε. Άμα βρεις το καλύτερο παιδί δεν το αφήνεις. Εσύ είσαι το καλύτερο παιδί. Δεν σε χάλασε λίγο αυτό που δεν γκρίνιαξε λίγο? Όχι, όχι. Να σου πει μα δεν ζηλεύεις, μα δεν αυτό, μα δεν φοβάσαι, μα... Όχι, το καλύτερο πράγμα είναι αυτό. Να σε στηρίζουν. Πολύ cool είναι αυτό. Πρέπει να σε στηρίζουν οι δικοί σου, είναι το καλύτερο πράγμα. Γίνει ένα πλάσμα ωραίο να τραγουδήσει, ας πούμε, και εσύ άρχισε να σφυράς, να φουνάζεις, να χαιρετάς, να χαιρετιέσαι. Δεν κρατιώσουν, γιατί αγόρι μου? Μ' άρεσε το τραγούδι. Την είχα ξαναδεί. Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, πού? Στο βοηθητικό πήγαινα εγώ να τρέξω και είχε να κάνει προπόνηση. Εγώ και την γνώρισα. Εγώ κοιτάω μόνο τα θετικά του κάθε άνθρωπο, δεν κοιτάω τα αρνητικά. Ωραία. Παίρνω αυτά. Εγώ θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει να βελτιωθώ σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μου αρέσει. Και θεωρώ ότι ο Γιώργος πριν έλυσε και μετά είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Και το πιστεύω. Και όπως και να εξελιχθεί, ό,τι και να γίνει, εγώ ξέρω ότι μόνο έχω κερδίσει από αυτό. Και το πιστεύω. Όταν βοήθησε να είσαι καλύτερος άνθρωπος, πιο. Σε ποιο κομμάτι της έλεγες? Θεωρώ σε όλα. Συγκινητικές. Τι μωρέ. Δεν λέει καμία έτσι για μένα. Ας πρόσεχες. Δεν κοίτα το παλικάρι, έλεγε αυτά και εσύ ρουχάλιζες. Τα είπε πολύ ωραία. Μα σ' άρεσε, ναι. Ναι. Και εμένα θα μ' άρεσε. Μια χαρά τα είπε. Λοιπόν, εσύ τι έχεις να πεις? Πέρα από την πλάκα τώρα. Και εμένα μ' άρεσε πολύ ο Γιώργος στην κουβέντα. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένα παιδί το οποίο ήξερε να μιλάει. Ήξερε να μιλάει, ήξερε να συμπεριφέρεται και ήταν μια χαρά. Ποια είναι η δυσκολία, αν μου λες τώρα σοβαρά, σε μια τέτοια σχέση, αν ο άντρας είναι μικρότερος? Αν η γυναίκα είναι ήδη, έχει ήδη ένα παιδί, ή δύο, τέλος πάντων έχει κάνει την οικογένειά της, έχει τελειώσει αυτός ο κύκλος, και ο άντρας είναι νεότερος και θέλει και αυτός να κάνει οικογένεια, εκεί θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Και ένα βέβαιο τέλος. Αυτό πιστεύω είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Έχεις δίκιο. Σίγουρα υπάρχει συνήθως, για το συγκεκριμένο μπορώ να μιλήσω, ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω για γενικότερα. Ότι υπάρχει μια ενέργεια πολύ έντονη γενικότερα, καθόλου τη, σε όλη τη μέρα, όταν τον ζω. Πάλι μακριά είναι. Κοντά, ναι. Ναι. Αυτό βολεύει. Γιατί άμα ήταν συνέχεια στην ενέργεια κάθε μέρα, θα σε είχε ξελοθρέψει. Εκεί πλέον, ναι. Θα σε είχε ξελοθρέψει. Ναι, οπότε όχι, καλύτερα που λείπει και λίγο. Λιγάκι, ναι, όχι πάντα. Εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολες. Που θες και τον άλλον άνθρωπο. Ναι, αλλά γενικότερα υπάρχει μια πολύ ευχάριστη διάθεση. Και εμένα αυτό με κάνει να αισθάνομαι και ασφάλεια γιατί περνάω καλά, γελάω, χαμογελάω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γελάς στη ζωή σου. Και να. Και κάτι άλλο. Έχει χιούμορ, παιδί μου, να περνάω είναι καλά. Είναι... Το να κάνεις να βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, ξέρω.